Σαρωτικές αλλαγές με 40 συστάσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη των τραπεζών εισηγείται η Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Μέλλον του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα, η οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την ενδιάμεση έκθεσή της. Η Επιτροπή εξέτασε το μέγεθος και την δομή του τραπεζικού τομέα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την εποπτεία των τραπεζών. Αναλυτικά εισηγείται μεταξύ άλλων αποκοπή της διασύνδεσης των διορισμών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Κεντρικής Τράπεζας και των Εμπορικών Τραπεζών με την πολιτική. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας να συμμετέχουν και ξένοι τόσο για λόγους πλουραλισμού όσο και για λόγους αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Διαφανείς διαδικασίες διορισμού μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων και δημιουργία ισχυρών συστημάτων για έλεγχο των κινδύνων. Ενοποίηση των εποπτικών φορέων κάτω από τη θεσμική ομπρέλα της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία όμως θα πρέπει να βελτιώσει τη διακυβέρνησή της με την πρόσληψη μέσω διαδικασίας, που είναι ανεξάρτητη από αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου, δύο εκτελεστικών συμβούλων. Καταιγιστικές είναι και οι αλλαγές που εισηγείται η Επιτροπή για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να συγχωνευτούν και να τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η Κύπρος δεν είναι αγροτική χώρα πλέον και ο επομένως ο συνεργατισμός θα πρέπει να γίνει μια ενιαία εμπορική τράπεζα με τους κανόνες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας εμπορικής τράπεζας, διατηρώντας τα υποκαταστήματά του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, David Lassell, χαρακτήρισε αυθαίρετο το συμπέρασμα της Τρόικα ότι ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να συρρυκνωθεί στο 350% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κύπρου. Θεσσαλονίκη and indeed in London where we have a branch of the Bank of Cyprus. But what we, as I hear, what we don't want to see is strategic expansion into new markets. Η Επιτροπή χαρακτηρίζει εξάλλου ατυχές γεγονός στη συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου με τη Λαϊκή Τράπεζα. Όπως εξήγησε το μέλος της Επιτροπής Γιώργος Χαραλάμπους, η συγχώνευση θα πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος χρόνου. Όταν έγινε η συγχώνευση έγινε να εξυπηρετήσει κάποιες σκοπιμότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ληφθήκαν υπόψη οι επιπτώσεις. Θεωρούμε ότι μακροχρόνια θα πρέπει με διάφορες κινήσεις και μέτρα να περιοριστεί το μέγεθος αυτής της τράπεζας, να ξεφυτρώσουν άλλοι τραπεζικοί οργανισμοί μεγαλύτεροι που να μπορούν να ανταγωνιστούν, δηλαδή όπως είναι η εξυγίαση του συνεργατισμού αναφέρθηκε από την Επιτροπή, η συγχώνευση μικροτέρων τραπεζών. Η Επιτροπή προκρίνει ακόμα αυστηρότερη εποπτεία και συστηματικούς ελέγχους για αποφυγή φαινομένων όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ενδιάμεση έκθεση συντάχθηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου 6 μηνών μετά από εκτεταμένη έρευνα από την Ανεξάρτητη Επιτροπή και πάνω από 50 συνεντεύξεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Η τελική έκθεση της Επιτροπής αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός Νοεμβρίου.